Λοιπόν, εχθές όμως στην Αλεξανδρούπολη είχαμε ένα άλλο φαινόμενο. Ναι. Σε έβλεπα, Τάσο μου, χθες το δελτίο. Πραγματικά είχε παρασύρει ούτε ξέρω κι εγώ τι. Μπουρίνι τα οποία υπερχείλησαν πράγματα κτλ. Εχθές ξαφνικά ένα ξαφνικό μεσημεριανό μπουρίνι ήταν η αιτία να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα στην παραθαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στο, να πω, στην πιο τουριστική περιοχή που είναι τα Δίκελα, η Μάκρη και η Αγία Παρασκευή. Αυτό το μπουρίνι λοιπόν είχε διάρκεια μίας ώρας, όπως λένε οι κάτοικοι, αν συνέχιζε άλλο ένα μισάωρο, τότε η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο τραγική. Είχαμε εγκλωβισμένους κατοίκους και τουρίστες να είσαι στην παραλία, στη θάλασσα, στην Ξαπλώστρα και ξαφνικά να βλέπεις τα ποτάμια να παρασύρουν τα πάντα. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Είχαμε εγκλωβισμό πάνω από 1,5 με 2 ώρες τους ανθρώπους εκεί, πυροσβεστική αστυνομία και δεν υπήρχε και δίωδος διαφύγης. Χρειάστηκε να φτάσουν πυροσβεστικά οχήματα και με τα μεγάφωνα να προειδοποιούν τους ανθρώπους ότι μην πάτε πιο κοντά στη θάλασσα ή κάντε πιο πίσω, γιατί κατεβαίνουν τα ποτάμια και μπορεί να παρασύρουν. Είχαν παρασυρθεί αυτοκίνητα, έχουν πλημμυρίσει υπόγεια σπιτιών, έχουν ξυλωθεί οι φράχτες και η κατάσταση ήταν δύσκολη. Σύμφωνα τώρα με τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι το νερό ήταν πολύ μεγάλο από τα καμένα, τα οποία δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Έχουν κατέβει πολλές φερτές ύλες με αποτέλεσμα όλα αυτά τα ρέματα να έχουν ξαναμπαζωθεί και από σήμερα το πρωί πρέπει να ξαναξεκινήσει ο καθαρισμός τους και η κατάσταση, φανταστείτε, σε ένα καλοκαιρινό μπουρίνι. Και όλοι λένε, φανταστείτε τι θα γίνει το χειμώνα, μα έχουμε πολύ πιο έντονες βροχοπτώσεις. Βέβαια. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Εντάξει, και υπήρχε ο φόβος. Το χειμώνα είσαι πιο προετοιμασμένο, Τάσο μου, το ξέρεις. Αυτό το καλοκαίρι τώρα, όταν, το χειμώνα είσαι πιο προετοιμασμένο για όλα αυτά. Το καλοκαίρι, όταν σκάνε αυτά στα ξαφνικά από τους 40 βαθμούς, σου είχε το μπουρίνι μετά από μια μέρα. Είναι ένα θέμα. Για πρώτη φορά είδανε ένα χήμαρο στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο χήμαρος αυτός σε ένα μεγάλο μέρος είναι τσιμεντωμένος και πασμένος και από πάνω είναι δρόμος. Ωραία. Και περνούν αυτοκίνητα. Ότι ήταν έκλεισα η εθνική οδό, η παλιά εθνική οδός μέσα στην Αλεξανδρούπολη, γιατί υπήρχε ο φόβος αυτός ο χήμαρος να σκάσει και να πλημμυρίσει η Αλεξανδρούπολη. Άκου τώρα. Καταλάβες. Άρα το ότι είχαμε σχεδιάσει πριν 20, 30, 40 χρόνια σήμερα δεν ισχύει και πρέπει να δούμε άλλα πράγματα. Και κυρίως πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες, που σημαίνει ότι μία μπόρα, ναι, μία μπόρα, αυτό είναι το επικίνδυνο. Α, μία μπόρα είχαμε. Μπορεί να, αυτό μία μπόρα. Τώρα μία, ναι, μπορεί να οδηγήσει, ακούς, να πλημμυρίσει όλη η Αλεξανδρούπολη. Και επίσης έχουν αλλάξει και οι ανάγκες Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη έχει αναπτυχθεί. Βέβαια, έχει μια άλλη πόλη. Έχει περισσότερο κόσμο. Είναι ένα άλλο πράγμα. Τώρα. Έχει πολύ τουρισμό. Δεν είναι μια πόλη τώρα όπως ήταν πριν 20-30 χρόνια. Το ξέρει ο Τάσος καλύτερα. Προφανώς.